Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Σπορ, καλησπέρα σας. Λοιπόν, το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήρθαμε σήμερα να παρουσιάσουμε ε, τον Αστέρα Γλυφάδας. Είναι η καινούρια ομάδα φέτος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Ο Αστέρας Γλυφάδας, ο οποίος ε, το Σάββατο θα παίξει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τη Θήλα Περιστερίου. Προπονητής στην ομάδα είναι ο παλιό γνωστό ποδοσφαιριστή Νίκο Τσαμπίρα. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά σε όλου, σε όλο το ποδόσφαιρο του Αθηναϊκού, σε όλε τι ομάδε, του παράγοντε, του ποδοσφαιριστέ. Υγεία σε όλου και στι οικογένειέ του και να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πε μα σε δύο λόγια να γνωρίσουμε όλοι μα τον Αστέρα Γλυφάδα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ο Αστέρα ήταν ένα όνειρο και δικό μου και των ανθρώπων τη διοίκηση. Να καταφέρουμε να φτιαχτεί ένα σύλλογο στη γλυφάδα που να μπορούν τα παιδιά τη περιοχή να αθληθούν και να παίξουν. Κάνουμε την πρώτη μα εμφάνιση. Δειλά-δειλά. Σιγά-σιγά, αγώνα-αγώνα. Και προσπαθούμε σιγά-σιγά να χτίσουμε κι εμεί τη δικιά μα ομάδα. Ουσιαστικά η ιστορία του, του Αστέρα ξεκινάει και γράφεται. Ωραία. Λοιπόν, ε, να μου αναφέρει το ρόστερ. Θα αποτελείται από νεαρού παίκτε, έχουν γίνει κάποιε προσθήκε. Όπω καταλαβαίνετε, επειδή δεν υπήρχαν και οι ακαδημίε στα παιδιά να ακόμα, γιατί τα παιδιά τα δικά μα τη ακαδημία μα είναι μικρά, ε, έχουν έρθει πολλά παιδιά από την περιοχή. Κάποιοι υποδοσφαιριστέ που θέλουν να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή. Ουσιαστικά πάμε να κάνουμε μια να παντρέψουμε και έμπειρου και νέα παιδιά, να κάνουμε ένα σύνολο, να κατέβουμε στο ποτάμι, αξιοπρεπέστατα και να διεκδικήσουμε ό,τι μα αξίζει. Ε, να μου αναφέρει και του συνεργάτε σου, Νίκο, στο προπονητικό team. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έχω ένα πολύ αξιόλογο παιδί μαζί μου, τον Γιώργο Γιανακόπουλο, που είναι ο γυμναστή τη ομάδα. Ε, ουσιαστικά είναι ο άνθρωπο που μοιραζόμαστε πολλά πράγματα. Κοντά μα είναι και ο πρόεδρο τη ομάδα, ο Θεόφρο Καραφωτιά. Ό,τι χρειαστούμε είναι παρόντα, βοηθάει όσο μπορεί ο καθένα γάμα κατηγορία οι ομάδε βράζουν στο ίδιο καζάνι του άλλου. Δεν θα υπάρχουν διαφορέ. Εμεί απλά είμαστε μια ομάδα. Θέλουμε χρόνο για να δεθούμε. Θέλουμε χρόνο για να έρθει η ομοιογένεια στην ομάδα. Σιγά σιγά έχουμε υπομονή. Ξέρουμε τι μα περιμένει. Είμαστε πολύ αισιοδοξοί όμω. Έχουμε πολύ μερά για αυτό που κάνουμε και ελπίζουμε στο τέλο κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αξιόλογο που να μπορεί να σταθεί και στην κατηγορία και ίσω και παραπάνω αργότερα. Θα δούμε. Νίκο, να μου ποιοι θα είναι οι έμπειροι παίκτε που θα απαρτίζουν το ρόστερ τη ομάδα, που θα είναι στο ρόστερ. Είναι ο, ο Λευτέρη Οφαρέ, ο, οποίος οποίο είναι ένα παιδί που έχει παίξει και σε μεγάλε κατηγορίε. Έχει παίξει, τον είχα εγώ συμπαίχτη μικρό όταν ήταν στη Δάφνη Παλουφαλήρου. είναι ο, ο Μάριος Μάριο Μπεζάτη, είναι ο Στάθη και άλλα παιδιά και μικροί που έχονται από πίσω. Ε... ο Καραβίας ο Πάρης. Με πολύ όρεξη τα παιδιά αγκάλια στην προσπάθεια αυτή. Είμαι πολύ χαρούμενο που ήρθαν να βοηθήσουν. Γιατί ουσιαστικά στη Γάμα Κατηγορία καταλαβαίνετε ότι κανεί δεν παίζει για να γίνει πλούσιο. Παίζει γιατί απλά έχει κάψει να παίξει ποδόσφαιρο. Και του ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Γιατί και με βοηθάνε και αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και του ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Τι να περιμένουμε, Νίκο, από τον Αστέρα Γλυφάδα στο καινούριο πρωτάθλημα τη Γάμα Κατηγορία τι θα παρουσιάσει ο Αστέρας Γλυφάδας. Θα παρουσιάσει μια, ένα σύνολο το οποίο θα αποτελείται από παιδιά τα οποία ε, ξέρουν από fair play. Θέλουμε να, το όνομά μας να είναι συνειφασμένο με, τη, με την Ευγήνη Σάμιλα, με το fair play, με το εφαγωνίζεστε. Αυτό αντιπροσωπεύουμε, αυτό θέλουμε. Τα παιχνίδια να κερδίζουν στους αγωνιστικούς χώρους. Ε, έντιμη ομάδα. Γενικώ αυτό που θέλουμε να χτίσουμε βασίζεται πάνω στην, αγάπη και στο μεράκι. Τίποτε άλλο και αγώνα με τον αγώνα θα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Έχει εικόνα για τον όμιλο που κληρώθηκε ο Αστέρα. Έχω μια εικόνα. Δεν έχω ότι αλήθεια την γάμα κατηγορία. Πρώτη φορά ας πούμε, ασχολούμαι με την γάμα κατηγορία. Σίγουρα όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο αυτό, ειδικά τη γάμα, είναι αξιολογοί, αξιοπρεπέστατοι. Του είδα και στην κλήρωση. Ε, αξίζουν συγχαρητήρια γιατί προσπαθούν σε δύσκολε συνθήκε να καταβέζουν ομάδε και να αντιπροσωπεύουν τι περιοχέ του. Και αυτό είναι πολύ. Και ελπίζω και η πολιτεία να βοηθήσει αυτού του ανθρώπου, όλε τι ομάδε, να σταθούν στα πόδια του. Ε, ξέρω ότι είναι κάποιε καλέ ομάδε. Ξέρω ότι κάποιε είναι σίγουρα πιο έμπειρε. Ε, νομίζω ότι πάνω κάτω όλε οι ομάδε βράζουν στο ίδιο καζάνι. Οπότε είναι και θέμα μέρα. Ποιο θα λείπει, τι αποσύρε θα έχει, αν έχει κάποιον τραυματία. Ε, γενικά σίγουρα όλε οι ομάδε είναι πολύ πιο έμπειρε από εμά. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία. Νίκο, οι προπονήσει τη ομάδα γίνονται εδώ στον Άγιο Κοσμά που ήρθαμε κι εμεί. Κάποιε προπονήσει γίνονται στον Άγιο Κοσμά και κάποιε προπονήσει γίνονται στο γήπεδο τη Τρεψιθέα. Ε, το οποίο θα είναι και η έδρα μα. Θα παίζουμε δηλαδή στο γήπεδο τη Τρεψιθέα. Ε, Εμεί προσπαθούμε τώρα, καθότι το γήπεδο μα είναι υποκατασκευή, να μην επιβαρύνουμε και το γήπεδο τη Τρεψιθέα, καθότι είναι αρκετέ ομάδε. Ε, έχουμε βρει αυτό το χώρο εδώ πέρα, κάνουμε κάποιε προπονήσει εδώ κάποιε προπονήσει είναι Τεψιθέα. Οπότε λίγο προσπαθούμε να τα ισομερίσουμε για να έχουμε και μια αφή με το γήπεδο. Ε, να μου αναφέρει και για την Ακαδημία του Αστέρα Γλυφάδα που έχετε τη σχολή του Ολυμπιακού. Ε, έχουμε τη σχολή του, είμαστε στο δίκτυο των σχολών του Ολυμπιακού. Ε, ο Αστέρα είναι το σωματείο που εκπροσωπεί τον, τη σχολή στην ΕΨΑ. Οπότε τα παιδιά τα δικά μα που αγωνίζονται στη σχολή ε, παίζουν και στα πλαθήματα τη ΕΨΑ με τα χρώματα του Αστέρα Γλυφάδα. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα τη δικιά μα σχολή. Ότι σίγουρα πίσω έχουμε ένα μεγάλο σύλλογο, το μεγαλύτερο τη χώρα. Οπότε και εμεί με τι μικρέ μα δυνάμει προσπαθούμε να είμαστε αντάξει και του όνομα του Ολυμπιακού, αλλά και τα παιδιά τη πόλη να μπορούν να παίζουν σε ποταθλήματα επίσημα τη ΕΠΣΑ το μεγαλύτερο ποτάθλημα τη Ένωση και να ευχαριστούν το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ταλέντα στον Αστέρα. Ταλέντα υπάρχουν και στον Αστέρα, ταλέντα υπάρχουν παντού. Αρκεί να τα βρει. Εμεί κάνουμε προσπάθεια, Έχουμε πολύ καλά παιδιά, πολύ καλούς παίχτες και ευελπιστούμε ότι σε 2-3 χρόνια ο Αστέρας Γλυφάδας, η αντρική της ομάδα, θα αποτελείται σε ποσοστό 90% από παιδιά της Ακαδημίας. Ωραία. Ε, Νίκο, η πρώτη σας παρουσία στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας ξεκινάει το Σάββατο. Πρώτη αγωνιστική με τη Θεία Περιστερίου. Είναι έτοιμος ο Αστέρας Γλυφάδας. Σίγουρα απόλυτα έτοιμα δεν είμαστε. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό βάσει των συνθήκων που επικρατούν να πάρουμε ό,τι μας αξίζει. Θα κατέβουμε στο αγωνιστικό χώρο αξιοπρεπέστατα, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω. Τώρα στην αντίπαλη ομάδα και στη Θήλα να ευχηθούμε καλή επιτυχία γιατί ήταν και αυτό το πρώτο παιχνίδι. Τα πρώτα παιχνίδια πάντα έχουν ιδιαιτερότητε. Εμά ήταν και το πρώτο μα παιχνίδι στην ιστορία του Συλλόγου. Άρα είναι ιστορικό παιχνίδι για μα. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι ε, στα ποταθήματα τη ΕΨΑ. Οπότε για μα είναι και λίγο παραπάνω έτσι, συναισθηματικό το παιχνίδι αυτό. Ε, να μου αναφέρεις και δύο λόγια για τη διοίκηση. Ανέφερε τον πρόεδρο. Ε... είναι η κυρία Νάστρη Καλιώτη, που είναι μαζί, είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων. είναι ο Νικολόπολο, ο Χρήστο, ο οποίο είναι ο έφορο τη ομάδα. Γενικά το staff είναι πολύ μικρό και κλειστό. Λίγοι άνθρωποι ασχολούνται με την ομάδα. Ευελπιστούμε στην πορεία να μεγαλώσει το ρόστερ αυτό και να μεγαλώσει και ο αστέρα. Μαζί. Εάν κάποιο γονιό θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του Αστέρα Γλυφάδας πού μπορεί να απευθυνθεί, Νίκο. Θα απευθυνθεί στα τηλέφωνα, στα site του Ολυμπιακού Γλυφάδας που είναι ανερτημένα στη σε σελίδα του, του δικτύου των σχολών του Ολυμπιακού, τα τηλέφωνα των υπευθύνων και τη γραμματεία. Οπότε, με ένα τηλεφώνημα θα του δώσουν οδηγίε, κατευθυντήρε οδηγίε, πού να έρθουν, τι εγγραφέ να κάνουν κτλ. Νικόλα, κλείνοντα, τι να περιμένουμε από την καινούρια ομάδα, τον Αστέρα Γλυφάδα, από την πρώτη του παρουσία στο πρωτάθλημα τη ΓΑΜΑ κατηγορία. Γιατί κάποιο να παρακολουθήσει τον Αστέρα Γλυφάδα. Γιατί υπάρχει πολύ μεράκι, υπάρχουν αγνοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Ε, γιατί το fair play είναι αυτό που μας αντιπροσωπεύει. Η ευγέννη Σάμιλα, τα καλά παιδιά, μα ανοιχτούν τα πολιτεία μα να είναι καλά. Οι καλοί άνθρωποι και οι καλέ σχέσει. Τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο είμαστε όλοι αντίπαλοι, αλλά εκτό είμαστε όλοι φίλοι. Άρα πρέπει να μάθουμε όλοι ότι 90 λεπτά μπορεί να, να παίζουμε για να κερδίσει η ομάδα μα, αλλά μετά το τέλο του παιχνιδιού είμαστε όλοι φίλοι. Θα πάμε στο καφενείο, θα πάμε στην καφετέρια, θα πούμε να... να πειραχτούμε. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που εκπροσωπεύουμε είναι η αλληλεγγύη και η αγάπη για το άθλημα. Νικόλα, κάθε επιτυχία στον Αστέρα Γλυφάδας. Πάνω απ' όλα να μην έχουμε διακοπή και στο καινούριο πρωτάθλημα. Εννοείται, εννοείται. Και σε εσένα να πούμε πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει σε ξέρω χρόνια από την αθλητική χώρα το Συγχωρημένο το Σάκη τον Τζαγκασιάνο. Ε, η προσπάθεια που κάνει είναι αξιόλογη και σε ευχαριστούμε που μα δίνει χώρο και χρόνο για να, μετα... να πούμε και εμεί δύο λόγια για την ομάδα μα. Ευχαριστούμε πολύ και κάθε επιτυχία στον Αστέρα Γλυφάδε. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.